Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια δήλωση έκφρασης συμπαράστασης στους πλημμυροπαθείς της Εύβοιας, στους κατοίκους που εκεί δοκιμάζονται. Νομίζω μας εκφράζει αυτή η συμπαράσταση όλους. Κυρίες και κύριοι, στις 4 του Οκτώβρη δεν συγκρούονται απλά δύο κόμματα ή δύο αρχηγοί, αλλά δύο διαφορετικές αντιλήψεις για την πορεία της χώρας. Εμείς ξέρουμε ότι η κρίση μπορεί να γίνει και ευκαιρία να αναδείξει χρονίζοντα και μεγάλα προβλήματα τα οποία μπορούμε και πρέπει να διορθώσουμε. Και αυτά με σχέδιο και με αποφάσεις. Η παρακμή που βιώνουμε δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο να λέμε ότι είναι απλώς η διεθνής κρίση. Μακάρι να ήταν έτσι. Δεν θα τελειώσει απλά όταν τελειώσει η διεθνής κρίση. Είναι μια κρίση και οικονομική, που έχει ημερομηνία πολύ πιο πριν από τη διεθνή κρίση. Είναι κρίση πολιτικών θεσμών, κοινωνίας και αξιών. Γι' αυτό η δικιά μας παρέμβαση, το δικό μας πρόγραμμα, το δικό μας σχέδιο, οδικό χάρτη από την έξοδο, από το αδιέξοδο το σημερινό, είναι ευρύτερο σχέδιο. Είναι σχέδιο για την πατρίδα. Είναι ένα σχέδιο εθνικής ανάτασης που έχει και άμεσες δράσεις για να κινήσουμε την οικονομία και δράσεις που θα βάλουν την Ελλάδα σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, μια νέα αναπτυξιακή τροχιά. Είναι στόχοι και για την οικονομία, αλλά και για το κράτος. Αν θέλετε, είναι αυτονόητα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει. Γιατί φτάσαμε εδώ έχοντας γιγαντώσει ένα πελατειακό κράτος που πνίγει κάθε πρωτοβουλία, που σπαταλά κρίσιμους πόρους του ελληνικού λαού, χωρίς να στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, όπου αφήσαμε και την αγορά ανεξέλεγκτη, αλλά και ένα κράτος να παραδίδεται στο πελατειακό σύστημα και στη διαφθορά. Στην οικονομία εφαρμόζουμε άμεσο σχέδιο 100 ημερών για τη στήριξη και την αναθέρμανση της αγοράς, την ενίσχυση των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων, τον περιορισμό της κρατικής σπατάλης και ψηφίζουμε 5 σχετικά νομοσχέδια με στόχο να κρατήσουμε την αγορά ζωντανή, να δώσουμε ζωή στην οικονομία. Πρώτο νομοσχέδιο για το εισόδημα και την δίκαιη αναδιανομή του πλούτου της χώρας μας, τη ρευστότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία, την προστασία των δανειοληπτών και το χτύπημα της ακρίβειας, την επιχειρηματικότητα και την διευκόλυνση των επενδύσεων και βεβαίως να σταματήσουμε αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα για τον εργαζόμενο και τον μισθωτό. Αυτά είναι προϋπόθεση για να δημιουργήσουμε τη βάση για το επόμενο βήμα, που είναι η ριζική ανατροπή του αναπτυξιακού προτύπου σε ένα πρότυπο που πάει για την Ελλάδα, που μας πάει, που έχει βασιστεί πάνω, που θα βασιστεί πάνω στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα αυτά της πράσινης ανάπτυξης, όπως λέμε, για να παράξουμε πλούτο και ανταγωνιστικά. Όπως είπα και χθες, τίποτα από αυτά δεν μπορούν να γίνουν αν δεν αλλάξει και το κράτος, κάτι για το οποίο δεν μιλά αυτή η κυβέρνηση, την αποκατάσταση και της εμπιστοσύνης του πολίτη στην πολιτεία, στο πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό στο κράτος εφαρμόζουμε άμεσα μέτρα για την θωράκιση και της αυτονομίας της πολιτικής, τη διαφάνεια για να ξέρει ο πολίτης πού δαπανάται το κάθε ευρώ. Είναι βασικό για την αξιοπιστία του συστήματος, είναι βασικό για την αξιοπιστία του φορολογικού μας συστήματος και για την ανάπτυξη. Και μόνο έτσι μπορούμε να οικοδομήσουμε και ένα κοινωνικό κράτος που θα στηρίξει την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, το περιβάλλον, τον πολιτισμό μας, την αγορά εργασίας, ώστε να στηριχθεί τελικά ο ίδιος ο πολίτης, ο ίδιος ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Άρα λοιπόν το δίλημα στο οποίο καλούνται οι πολίτες να απαντήσουν στις 4 Οκτώβρη είναι απλό. Θα συνεχίσουμε τις προφάσεις
και τον ίδιο δρόμο, τον ίδιο κατήφορο, ή θα πάρουμε αποφάσεις για να βάλουμε τη χώρα μας σε μια πορεία εθνικής ανάτασης. Και το ζήτημα είναι να πάρουμε τον σωστό δρόμο, με δύσκολες αποφάσεις, αλλά αποφάσεις για τις οποίες είμαστε έτοιμοι, έχουμε και τη δύναμη, έχουμε και τη βούληση, αποφασισμένοι στο πλευρό του ελληνικού λαού. Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι η προσπάθεια αυτή δεν είναι προσπάθεια ενός ανθρώπου ή ακόμα μιας ομάδας ικανών συνεργατών. Είναι μια προσπάθεια που αφορά κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδα. Γι' αυτό εμείς, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, θέλουμε πραγματικά η αυριανή κυβέρνηση να είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, αλλά όλων των Ελλήνων επειδή θα βασίζεται σε κοινές αξίες και αρχές τις οποίες έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, τη διαβούλευση, την αλληλεγγύη, την λογοδοσία. Ουσιαστικές έννοιες που θα έπρεπε να είναι κοινές στην διακυβέρνηση της χώρας μας για όλους και θα ενώνουν τη χώρα μας για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε και τα μικρά και τα καθημερινά και το όραμά μας. Είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι η αντίληψη αυτή θα την σφραγίσει θετικά με την ψήφο του ο ελληνικός λαός στις 4 του Οκτώβρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσουμε.